Μειωθεί μια έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη κοντά σε στάση λεωφορείου την ώρα που περνούσε ένα λεωφορείο της αστυνομίας. Σε αυτό μεταδίδει το CNN Τούρκο που κάνει μάλιστα λόγο για επίθεση, λέει, με βόμβα κατά λεωφορείου της αστυνομίας, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν και τραυματίες από τη συγκεκριμένη επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Να θυμίσουμε ότι από πέρυσι τον Ιούνιο που έγινε η τρομοκρατική επίθεση στο Σουρούτς, έχουμε τουλάχιστον 6 τρομοκρατικά χτυπήματα στην Τουρκία. Μανώλη, για να μας πει και ο Μανώλης τι γίνεται. Βλέπουμε εδώ και τη μεταδίδει τουρκική τηλεόραση, είναι το CNN Turk. Και καλημέρα, δεν φαίνεται τόσο καλά. Τώρα μας πει ο Μανώλης. Ναι. Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν το λεωφορείο που μετέφερε τα ΜΑΤ της Τουρκίας, να πούμε. Σίγουρα υπάρχουν τραυματίες, όπως είπε και η συναδελφός μου. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ακούγονται και πυροβολισμοί. Τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι αστυνομικοί προληπτικά πυροβολούν στον αέρα ή γίνονται συγκρούσεις στην περιοχή, στην περιοχή Μπαγιαζίτ, που είναι η καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Είναι deep κέντρο που λέμε στην Κωνσταντινούπολη, τον Μπαγιαζίτ, το Σουλτάν Αχμέτ, είναι οι περιοχές που είναι η καρδιά της Κωνσταντινούπολης, η παλιά Κωνσταντινούπολη, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από την Αγία Σοφιά. Να το περιστατικό τώρα, μια εικόνα. Μα δεν έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα, αλλά υπήρξε κάποιο σταθμευμένο αυτοκίνητο παγιδευμένο και την ώρα που πέρασε το λεωφορείο των ΜΑΤ εξεράγει, πώς ακριβώς έγινε? Αυτό πιθανολογούν, δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως ακόμα. Τέτοιες στιγμές η τουρκική αστυνομία δίνει πολύ λίγες πληροφορίες. Όπως είπε. Και απαγορεύει για τη μετάδοση. Ότι, έχουμε πια τον νοχάο από την τουρκική αστυνομία, 6 τρομοκρατικά χτυπήματα. Στην αρχή λένε μιλούν πάντα για τραυματίες, μετά ανακοινώνουν τα θύματα, μετά ανακοινώνουν τον τρόπο που έγινε η επίθεση. Πάντως την ώρα που περνάει ένα λεωφορείο των ΜΑΤ να γίνεται η έκρηξη, προφανώς κάτι μιλάνε τέτοιο. Μιλάνε ήδη για τρομοκρατικό χτύπημα, τι λένε? Ναι, φαίνεται ότι είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Τώρα το θέμα είναι να ξεκαθαριστεί ποια είναι η οργάνωση. Συνήθως όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έχουν γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στην Νοτιοανατολική Τουρκία είναι έργο ή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους ή των Κούρδων του PKK. Τώρα να δούμε σε ποια οργάνωση είναι όμως το να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Και μεταδίδουν ότι ακούγονται και πυροβολισμοί, Μανώλη. Αυτή τη στιγμή ακούγονται και πυροβολισμοί από την πλευρά των αστυνομικών. Προφανώς γίνονται κάποιες συγκρούσεις μέσα στην πόλη, μέσα στην καρδιά της πόλης. Και αυτό προκαλεί ένα συγκρούσιο για να μην υπάρξουν θύματα. Σας λέω, είναι το κέντρο. Όσο μιλάς εσύ. Υπάρχουν τουρίστες. Ακριβώς αυτό είναι, αυτό ήθελα να πω, Μανώλη, ότι είναι ένα ακόμη πλήγμα στην Κωνσταντινούπολη και στην τουριστική περίοδο που ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά της. 40% κάτω είναι ο τουρισμός στην Τουρκία λόγω αυτών των χτυπημάτων. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο προχωράει η σεζόν, γιατί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή φαίνεται δεν ελέγχουν τίποτα στην πόλη και στην Άγκυρα, στις μεγάλες πόλεις τους, καθώς τα τρομοκρατικά χτυπήματα είναι διαδοχικά. Ναι, γιατί και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται περιφερειακά. Όταν γίνεται μέσα στην καρδιά τώρα μιας πρωτεύουσας, μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, οπωσδήποτε έχει τεράστιες επιπτώσεις, έτσι, παντού. Βλέπουμε ήδη φωτογραφίες και υλικό που μας έρχεται, Μανώλη, τώρα από τα διεθνή πρακτορία. Βλέπουμε και τα ασθενοφόρα, έτσι κι αλλιώς αναφέρεται και στα διεθνή πρακτορία ότι σπέβδουν ασθενοφόρα στην περιοχή. Βλέπουμε αρκετά οχήματα για να προφανώς για να παραλάβουν τους τραυματίες. Ενώ είδαμε και στις εικόνες, στις τζαμαρίες των γειτονικών καταστημάτων να έχουν σπάσει. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ισχυρή η έκρηξη. Και είναι πασιφανές ότι είναι οι πρώτες εικόνες. Όπως είπε και ο Μανώλης Κωστίδης, συνηθίζουν οι τουρκικές αρχές κατόπιν να απαγορεύουν οποιαδήποτε μετάδοση. Και φαίνεται μάλιστα ότι έχει σταματήσει και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και έχει δημιουργηθεί έτσι. Οι εικόνες και οι φωτογραφίες, Χρήσα μου, είναι από το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV και νωρίτερα ήταν από το CNN Turk. Είναι δηλαδή απευθείας η μετάδοση από τα τουρκικά κανάλια. Και βλέπουμε καινούργιες εικόνες όσο προχωράνε που δείχνουν τα ασθενοφόρα. Είναι τώρα από κάμερες ασφαλείας. Εντάξει, εικόνες τώρα καταλαβαίνετε πως είναι οι πρώτες εικόνες και δύσκολα θα δούμε και άλλες γιατί οι Τούρκοι απαγορεύουν συνήθως την δημοσιοποίηση. Ακριβώς υπάρχει έλεγχος στην πληροφορία, το είπε και ο Μανώλης. Λοιπόν, είστε. Βλέπουμε εδώ αστυνομικούς λοιπόν που είναι με το όπλο στο χέρι, όπως είπε και ο Μανώλης, και πυροβολούν είτε τώρα υπάρχουν διαμάχες μεταξύ της αστυνομίας και κάποιων εκεί υπόπτων ή πυροβολούν, όπως είπες Μανώλη, προληπτικά στον αέρα για εκφοβισμό. Ναι, διότι επικρατεί κάποιος πανικός, όπως καταλαβαίνετε, από την πλευρά των αστυνομικών και αυτό μπορεί να έχει προκαλέσει αυτούς τους πυροβολισμούς. Όμως μέχρι τώρα οι πληροφορίες που έχονται είναι ότι ακόμα ακούγονται ήχοι από πυροβολισμούς. Μάλιστα, λοιπόν, επαναρχόμαστε, παιδιά. Ο Μανώλης που έχει την ιδιαίτερη επαφή που λένε
Όποια στιγμή. Βλέπουμε ότι τα στενοφόρα περνάνε ουρά. Ε, που σημαίνει ότι έχουμε τραυματίες. Για νεκρούς δεν έχει ακόμα ακουστεί κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Είναι αρκετά νωρίς. Αλλά είναι δύσκολο να μην υπάρχουν σε ένα τέτοιο χτύπημα με λεωφορείο γεμάτο κόσμο σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε σε επικοινωνία. Να καλημερίσουμε.